φέτος, 7ο χορευτικό συναπάντημα με θέμα τον Τρίγο, αφιερωμένο σε έναν από τους εμπνευστές της διαδικασίας αυτής πριν 7 χρόνια, με μια πάρα πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο αριθμό σωματείων, 24 περίπου αν θυμάμαι καλά τότε, μας παρακίνησε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση στον Θωμάζη Ρίτσι, λοιπόν, που τον χάσαμε σε πολύ νεαρή ηλικία και ευνηδίως φέτος. Αλλά επειδή και αυτός ήταν άνθρωπος της γιορτής, έτσι και εμείς με ένα ποτήρι κρασί τον χαιρετάμε φέτος. Ένα μεγάλο γλέντι που γίνεται κάθε χρόνο στην περιοχή του κρασιού, στην περιοχή του Τρίγου, και ευτυχώς ο Τρίγος 5-6 μέρες νωρίτερα φέτος έγινε, οπότε συμπέσαμε και πάλι, όπως μας έκανε τη χάρη ο καιρός και πέρυσι, γύρω στις 10 μέρες νωρίτερα να ξεκινήσει ο Τρίγος. Το αμύντι, όπως όλοι γνωρίζετε, βγάζει τα εκλεκτά κρασιά ονομασίας προέλευσης, και γι' αυτό και ο σύλλογός μας αποφάσισε πριν 7 χρόνια να ασχοληθεί τόσο έντονα με αυτή τη διαδικασία, για να προωθήσει και το περίφημο κρασί του Αμυνταίου, αλλά και να βοηθήσει και την Ένωση, αλλά και τους ιδιώτες που ασχολούνται με αυτή τη διαδικασία. Έχουμε τη χαρά τα τελευταία χρόνια να συνεργαζόμαστε όλοι οι πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι του Αμυνταίου, και έτσι φέτος όπως και πέρυσι θα δείτε εδώ πέρα τη στέγη των δύο Αμυνταίου, τον Αμύντα Αμυνταίου, τον Ερμή Αμυνταίου, τον Έαντα Αμυνταίου, αλλά και τον καινούργιο σύλλογο, τον Φιλοζωικό Αγκαλιά, που έγινε από φέτος, σε μια κοινή προσπάθεια για μια όμορφη βραδιά στο Αμύνταιο, για νέα πρόσωπα που κυκλοφορούν στις καφετέρειες και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις της περιοχής από το απόγευμα, δίνοντας μια νέα πνοή και μια νέα ένταση τώρα που ο χειμώνας αρχίζει στην περιοχή. Καλό χειμώνα λοιπόν από μένα, και θα θυμόμαστε πάντα τον φίλο που χάσαμε φέτος. Παρακαλώ τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου. Σας τέλειος! Καλησπέρα, ευχαριστώ τον πρόεδρο για την εισαγωγή. Είναι η τρίτη χρονιά φέτος και η έβδομη συνολικά που συνεχίζεται αυτός ο θεσμός της γιορτής του Τρίγου. Μια γιορτή η οποία σηματοδοτεί την έναρξη της ενοποιητικής περίοδου, και για το οποίο όλοι καλά γνωρίζουμε πόσο σημασία έχει για την πόλη μας και γενικότερα για την περιοχή μας. Τα ποιοτικά κρασιά του Αμυνταίου αποτελούν το συγκριτικό πλεονέκτημα της πόλης μας, της περιοχής μας, και το οποίο θέλουμε να προωθήσουμε και να προβάλλουμε. Έτσι, μπράβο. Μη φεύγετε, μη φεύγετε. What's up?